και αποκριθείς πας ο λαός είπε, το αίμα αυτού εφημάς και επί τα τέκνα ημών. Τότε απέλησαν αυτοί στον Αβραάμ, τον δέησε του φραγγελό σας παρέδωκε ανήνα σταυρωθεί. Τότε οι στρατιώτε του ηγεμόνος παραλαβώντες τον Ιησού εις τον πρακτόριον, συνήδευαν από αυτόν όλη την σπήρα και εκδύσαντες αυτόν περιέθηκαν αυτό χλαμίδα κοκκίνη και πλέξαντες στέφανον εξακαρθών, επέθηκαν επί την κεφαλήν αυτού και κάλαμον επί την δεξίαν αυτού και βολυπετήσαντες έμπροσαν αυτόν εν έπαιζον αυτό λέγοντες «Χαίρε ο εστεύς των Ιουδαίων» και επτήσαντες εις αυτόν έλαμον τον κάλαμον και έτυπτον εις την κεφαλήν αυτού. Όταν δεν έπαιξαν αυτό, εξέδισαν αυτόν την χλαμίδα και ανέβησαν αυτόν τα ημάτια αυτού και επίβλεγον αυτόν εις το σταυρός. Εξερχόμενοι δε εύρων άνθρωπον κοινέα, μπορούμε της ύπονα, τούτον ηγάρευσαν την άρη των σταυρών
Αμήν λέγω σοι ότι σήμερα με τεμού έσυν το παραδείσου.
Ήρθε ώρα ο Σιέκτη και σκότωσε για έναν το εφόλι την γη έως ώρας ανάτης. Και σκοτίστη ο ήλιος και σκίστη το καταπέτασμα του ναού μέσων. Και φωνή σας, φωνή μεγάλη, ο Ιησούς είπε, «Πάτερ ισχύρα σου παραθήσω με το πνεύμα μου», και ταύτα εικόνα εξέπνευσε. Ιδόν δε ο εκατόνταρχος το γενόμενον εδόξασε τον Θεό λέγον, «Όντως ο άνθρωπος ούτρος δίκαιος είναι, και πάντες οι συμπαραγενόμενοι όχουν και επί την θεωρία ταύτη, θεωρούνται στα γενόμενα, τύπτονται σε αυτόν τα στήθη υπέστρεφουν. Πιστήκησαν δε πάντες οι γνωστοί αυτού μακρόθεν, και γυναίκες έσυν ακολουθήσα σε αυτό από τις Γαλιλαίας προσε τα αυτά». Προσε αφρίζον τον διες μαχνία σε αυτόν το πεσόνι και όσαν άνθρωπος και με κρυπαθόν απαθώς υποκύψαν τα λόγια Θεού την ειρήνη παράσου υπηρώ.